Να μείνουμε στο θέμα, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κιανανίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των ιδιοκτητών φορτηγών Ελλάδος. Κύριε Κιανανίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα είπαμε και χθες με τον Γενικό Γραμματέα. Είδαμε ότι και οι ταξιτζίδες σε απόγνωση και εσείς, όλος ο κλάδος σας, τις μεταφορές που αφορά και τις μετακινήσεις των αγαθών, των προϊόντων αλλά και των πολιτών, είναι σε απόγνωση με αυτό που λέγεται αύξηση του κόστους και στα καύσιμα αλλά και όχι μόνο. Πού βρισκόμαστε, αν έχουμε ανταπόκριση από πλευράς της κυβέρνησης, ζητήσατε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, αν σας απάντησαν από το Μέγαρο Μαξίμου, αν θα υπάρξει αυτή η συνάντηση και τι ζητάτε τώρα συγκεκριμένα, να τα πούμε λίγο. Βεβαίως. Τα θέματα μας και τα προβλήματα είναι αρκετά πολλά. Έχουν σωρευτεί σε όλη αυτή την δεκαετία με την οικονομική κρίση, την πανδημία και σήμερα με την κρίση σχετικά στην ενέργεια. Όπως ξέρετε από πέρσι ήδη, σιγά σιγά το κόστος καυσίμου συνεχώς ανέβαινε. Φτάσαμε το τελευταίο 1,5 μήνα με τον πόλεμο να έχει κάνει άλματα. Και από εκεί που το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν περίπου στην Αγγλία 1,10 το πετρέλαιο, φτάσαμε σήμερα να το αγοράσουμε 2 ευρώ στη χώρα μας και περίπου 2,20 με 2,25 στο εξωτερικό. Με τη μόνη διαφορά ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει κάποια μέτρα ήδη και πέρσι και φέτος, μετά τη μεγάλη αύξηση φέτος, στο να μειώσουν τη φορολογία, στο να μειώσουν το ΦΠΑ, στο να βάλουν πλαφόν στα κάψιμα και επίσης τελευταία την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε και άλλα μέτρα από την κυβέρνηση της Γαλλίας και της Ισπανίας να δώσουν ένα εφάπαξ οικονομικό βοήθημα σε όλους τους αυτοκινητιστές. Λεωφορεία, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά. 1.300 τα φορτηγά τα μεγάλα, 1.000 τα λεωφορεία, 750 ευρώ τα μικρά αυτοκίνητα, τα μεσαία αυτοκίνητα και 400 ευρώ τα μικρά αυτοκίνητα που κάνουν διανομή εντός πόλης. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μέτρα που πήραν ανακούφισης οι Γάλλοι και οι Ισπανοί. Πέρα από τα υπόλοιπα μέτρα με τη μείωση του φόρου και το πλαφόν. Πρέπει να ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πετρέλαιο στους πολίτες τους, στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές, πωλείται πολύ οικονομικότερα από ό,τι γράφει η Αγγλία. Ναι. Είναι έτσι αυτό όπως το περιγράφετε. Και βέβαια έχουμε και επιπρόσθετα μέτρα, γιατί είστε και οικογενειάρχες στο εξωτερικό και στην Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, που προσπαθούν να απορροφήσουν και τις αυξήσεις σε προϊόντα, με μειώσεις, με πλαφόν στην ενέργεια, το ελεκτρικό ρεύμα. Άρα εδώ στη χώρα μας όσο πάνε τα πράγματα είναι και χειρότερα. Δηλαδή και σαν επαγγελματίες δεν μπορείτε και σαν οικογενειάρχες δύσκολα. Αυτό το κόστος που έχει αυξηθεί τώρα το αφομοιώνετε εσείς, το κουβαλάτε στην πλάτη σας, έχει μετακυλιστεί στα προϊόντα που μεταφέρετε. Τι γίνεται τώρα, για να καταλάβουμε τι γίνεται και στην αγορά τώρα. Το 90% περίπου έχουμε μία αύξηση από πέρσι φέτος, 80% στο καύσιμο, που είναι τεράστια αύξηση. Όταν μέχρι πέρσι το κόστος της μεταφοράς ήταν μια μεταφορά το 45% ήταν το καύσιμο, περίπου. Αυτό το κόστος εσείς το μετακυλήσατε στις τιμές. Όχι. Δεν το μετακυλήσατε. Το πήρατε πάνω σας. Δεν μπορέσαμε. Και ούτε μπορεί να ανταποκριθεί σίγουρα η αγορά σε ένα τόσο μεγάλο κόστος. Θα πρέπει λοιπόν, όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη, να το μοιραστούμε όλοι μας. Ναι. Όσο γίνεται. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι, υπάρχει πιθανότητα να τραβήξετε χειρόφρενο και να έχουμε έλλειψη στην τροφοδοσία της αγοράς από τη μεταφορά προϊόντων, που είναι το πιο. Ναι. Αυτή είναι η απόφαση που λάβαμε την Κυριακή 27 του μηνός σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν σπικά γεμάτη η αίθουσα. Ήταν οι βουλευτές επίσης όλων των κομμάτων και εκπρόσωποι των κομμάτων. Όπου εκεί, μετά από 4,5 ώρες μία συνεδρίαση, πήραμε μόνο μία απόφαση. Μόνο για το πετρέλαιο, όλοι μαζί, ήταν και όλα τα ενεργά σωματεία της Ελλάδος, πανελλήνια, και η απόφαση ήταν μία. Όλοι μαζί να κινηθούμε, θα δώσουμε μια προθεσμία περίπου 2 εβδομάδες στην κυβέρνηση, εάν θελήσει να κάνει ένα διάλογο, μια συζήτηση μαζί μας, τι μπορεί να επιτευχθεί, το ένα. Και το δεύτερο, εάν τυχόν δεν βρούμε κάποια άκρη ανακούφισης τουλάχιστον της μεταφοράς, τότε θα προβούμε στις 13 του μηνός σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, η προθεσμία μέχρι τις 12 του Απρίλη. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και η λήψη μέτρων στήριξης όπως υπάρχει και σε άλλες χώρες. Πάω λιγάκι στους συναδέλφους, να ξεκινήσω με τον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο.
Όχι, το ερώτημα είναι αν φαίνεται φως στον ορίζοντα, διότι αν δεν δοθεί, αν δεν ανταποκριθεί η πολιτεία σε αυτό το αίτημά σας, μπορείτε να συνεχίσετε ή οδεύουμε σε ένα χειρόφρενο με ό,τι τούτο συνεπάγεται για περαιτέρω αυξήσεις. Όπως αυτή η απόφασή μας είναι ότι αν μέχρι τις 13 του μηνός δεν και ότι σήμερα γίνεται ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμάς. Όπως σας είπα, σήμερα το κόστος αγγίζει το 75%, το 70% της μεταφοράς μας σήμερα. Άρα λοιπόν αυτό όλο μπαίνει από τη τσέπη μας προς το παρόν και εμείς ευελπιστώντας και περιμένοντας ότι σύντομα κάτι μπορεί να γίνει ή να πέσει ή να πάρει μέτρα η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε, ο μεγαλύτερος αριθμός συναδέλφων μου να εργάζεται. Κάποιοι όμως τράβηξαν πραγματικά χειρόφρενο. Δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να βάζουν από την τσέπη τους ενισχύοντας τη μεταφορά. Αυτό σίγουρα θα το κρίνει η κυβέρνηση. Εάν θα μετακυληθεί αυτή η αύξηση στους πολίτες, στους καταναλωτές, αν θα πάει στις επιχειρήσεις, στους εξαγωγείς ή αν θα πάει στους αυτοκινητιστές. Αν δεν απορροφήσει κάτι το κράτος, η πολιτεία. Όπως έγινε, όπως σας είπα, σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Μία χώρα, ας μου πει κάποιος, που δεν πήρε ένα μέτρο. Ναι. Όλοι έχουν λάβει τα μέτρα ανακούφισης για τους μεταφορείς, για την εμβολιαστική αλυσίδα. Είναι καθαρό αυτό που λέει ο κύριος Πρόεδρος Νίκο, ότι αν δεν το πάρει απόφαση η κυβέρνηση και πει ότι μετακυλήσετε το στις μεταφορές, θα αυξηθούν τα προϊόντα, θα εκτοξευτεί και άλλο πληθωρισμός. Είναι καθαρό δηλαδή. Ναι, αντιλαμβάνεστε το και δεν καθίσταται σε μια κατάσταση ανεξέλεκτη. Προσέξτε όμως, και δεν καθίσταται ανταγωνιστικός ο κλάδος ο δικός μας, οι μεταφορείς, έναντι στις διεθνείς μεταφορές. Δηλαδή πάμε σε απομόνωση. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Πλέον δραματικό από όσα είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι κάποιοι αναγκάστηκαν να τραβήξουν χειρόφρενο. Και αν δούμε τα φορτηγά ως μια επιχείρηση, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο πολυεπίπεδες επιπτώσεις φέρνει μια απόφαση λουκέτου σε μια επιχείρηση. Τι θα γίνει ο επιχειρηματίας, τι θα γίνει ο εργαζόμενος. Είστε σε αδιέξοδο, δεν έχετε άλλη επιλογή. Δεν μπορείτε να βρείτε από αλλού εισόδημα, εάν σταματήσετε να οδηγείτε. Όπως ακριβώς το αναφέρατε και καταλαβαίνετε, τα πάντα μεταφέρονται. Σήμερα και να λειτουργήσει μια οργανωμένη κοινωνία, αν δεν υπάρχει η μεταφορά, σίγουρα δεν λειτουργεί τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι εάν θα τραβήξουμε, αυτό θέλω να το καταλάβει η κυβέρνηση, εάν θα τραβήξουμε χειρόφρενο εμείς, τη δεύτερη μέρα δεν θα υπάρχουν κάψιμα. Να κινούνται γενικότερα οι πολίτες και οι εργαζόμενοι. Τη τρίτη, τέταρτη και πέμπτη μέρα, πραγματικά θα αδειάσουν τα ράφια όλων των σούπερ μάρκετ. Δεν θα υπάρχει φαρμακευτικό υλικό για φαρμακεία και νοσοκομεία. Δεν θα υπάρχει πρώτη ύλη και μεταφορά των υλών που κατασκευάζουν τα εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε μια οργανωμένη χώρα. Θα παραλύσουν τα πάντα. Εάν αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση, ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Που έχει τόσους μήνες που δεν μας έχει δεχτεί ακόμα. Ναι, και προσέξτε, αυτό μας είπε ο Πρόεδρος είναι σημαντικό. Ότι οι άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πέρυσι και λόγω της πανδημίας στηρίξανε τις μεταφορές τους. Είναι σημαντικό και αυτό που λέει ο Πρόεδρος. Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Να πάνε καλά. Γιατί αν θα πάτε καλά εσείς, θα είμαστε λίγο πιο ελαφρυμένοι εμείς στα έξοδα. Γιατί πολύ πιθανότατα θα είναι μια ανεξέλεγκτη απεργία. Εάν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα είναι πραγματικά.